Το κτίριο που πρόκειται να στεγάσει την πρώτη τοπική μονάδα υγείας, και αυτό δεν είναι άλλο, από το ισόγειο του κτιρίου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, επισκέφθηκαν την Τρίτη ο διοικητής της Τετάρτης Υγειονομικής Περιφέρειας, Στάτης Πλωμαρίτης, αλλά και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Αναστάσιος Καρασαβόγλου, για να καταγράψουν τις αναγκαίες εργασίες μετατροπής τμήματος του κέντρου. Εντάξει, είχαμε ξαναεπισκεφθεί τη μονάδα, τη γνωρίζαμε. Θέλει ελάχιστες παρεμβάσεις για να δοθεί σε χρήση, και επειδή τώρα, ύστερα από τις καταθέσεις ενδιαφέροντος και του ιατρικού και του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού, μπορούμε να στήσουμε και τις δύο τις μονάδες. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε, είδαμε τη μονάδα αυτή, ήταν και ο διοικητής, συζητήσαμε και με το διευθυντή της μονάδος και δρομολογήσαμε σήμερα, Τετάρτη που μιλάμε, τη Δευτέρα έγινε η πρώτη επίσκεψη, είναι στην Καβάλα ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΥΠΕ και ο προϊστάμενος του τμήματος πληροφορικής της ΔΥΠΕ, για να δει και εκείνος από τη μεριά του τι παρεμβάσεις θα χρειαστεί να κάνουμε, και ξεκινάει η διαμόρφωση και η μικρή παρέμβαση που χρειάζεται ο χώρος αυτός για να τη δώσουμε τη μονάδα σε χρήση. Πήγαμε λοιπόν στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στον Άγιο Λουκά, απέναντι ακριβώς από το στρατόπεδο. Η απόφαση είναι ηλυμένη. Στο ισόγειο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας λοιπόν θα στηθεί η πρώτη τόμη εδώ στην Καβάλα. Είδαμε τους χώρους. Ήρθαν και οι τρεις βουλευτές της Καβάλας για να δουν και αυτοί, να συζητήσουν και αυτοί μαζί μας για το ζήτημα αυτό. Είδαμε λοιπόν τους χώρους. Και σήμερα είναι εδώ στην Καβάλα ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας της Τέταρτης, είπε ο κύριος Λυριτζής, προκειμένου με την δική μας τεχνική διεύθυνση να δουν ακριβώς πώς θα γίνουν οι αναδιατάξεις, οι τεχνικές αναδιατάξεις στο χώρο αυτό, προκειμένου να στηθούν τα γραφεία που χρειάζονται, οι χώροι εξέτασης των ασθενών κτλ., προκειμένου να λειτουργήσει. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει πολύ και σύντομα θα λειτουργήσει η πρώτη μονάδα υγείας, τοπική μονάδα υγείας εδώ στην Καβάλα. Τελικώς επιλέχθηκε το εν λόγω κτίριο και όχι το ΚΑΠΗ που βρίσκεται στην περιοχή, λόγω του γεγονότος ότι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, ενώ όσον αφορά τη δεύτερη τοπική μονάδα υγείας που πρόκειται να γίνει στην ανατολική πλευρά της πόλης, συνεχίζεται η προσπάθεια εξεύρεσης κτιρίου με ισόγειο χώρο, δεδομένου ότι η πρώτη επιλογή του γυάλινου κτιρίου δίπλα στο παλιό νοσοκομείο κρίθηκε κατάλληλη, επειδή η τοπική μονάδα υγείας θα έπρεπε να λειτουργεί σε όροφο. Σε κάθε περίπτωση, ας ξεκινήσει με το καλό η πρώτη. Και βεβαίως αναζητούμε, πρέπει να σας πω, έναν χώρο πια στο ανατολικό κομμάτι της Καβάλας, έτσι, διότι με την τόμη στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας καλύπτουμε το δυτικό τμήμα της πόλης. Είχαμε κάνει μία επίσκεψη στη Δήμαρχο της Καβάλας την Δευτέρα, μιλήσαμε μαζί τους και ο Δήμος, εντάξει, δεν είχε να μας δώσει από τη μεριά του χώρους δικούς του, αλλά μας διευκόλυνε, έκανε κάποιες τηλεφωνικές επαφές η Δήμαρχος και μας έφερε σε επαφή με ανθρώπους που έχουν χώρους και θα μπορούμε να τους νοικιάσουμε εμείς. Και ο προστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών σήμερα θα δει και αυτούς τους χώρους, γιατί θέλουμε να νοικιάσουμε ακόμα ένα χώρο. Ο προγραμματισμός μας για την Καβάλα είναι να στηθούν 2 τοπικές μονάδες υγείας.